Κύριε Πρόεδρε, έχουμε εκλογές λοιπόν αύριο για την ΕΠΣΑ και είστε και μονομάχος. Ναι, όντως αύριο την Δευτέρα, την Τρίτη το απόγευμα στις 7 η ώρα στο Φουγάρο θα γίνει η τακτική γενική συνέλευση και συγχρόνως και αρχιερεσίες για την ανάδειξη νέας διοίκησης. Όντως είναι η μοναδική φορά στα 60 χρόνια παρουσίας της Ένωσης που δεν κατεβαίνει αντίπαλος συνδυασμός. Και εδώ θέλω να τονίσω κάποια πράγματα. Όταν το 2017 εμείς μιλήσαμε για επανεκκίνηση του αργολικού ποδοσφαίρου, κάποιοι μας λιδόρισαν, μας πήλωσαν, μας δυσφήμισαν. Εμείς όμως αυτό πραγματοποιήσαμε. Και για να φαίνεται αύριο το αποτέλεσμα αυτό που λέμε ότι υπάρχει μόνο ένας υποψήφιος πρόεδρος και ένας υποψήφιος συνδυασμός, η επανεκκίνηση του αργολικού ποδοσφαίρου, η οποία θα συνεχίσει με την ίδια ονομασία, αυτό σημαίνει ότι οι παράγοντες εκτίμησαν το έργο μας. Εκτίμησαν ότι δεν είπαμε ψέματα, γιατί το ψέμα, να ξέρετε, έχει κοντά ποδάρια και μια φορά θα το κοροϊδεύσει τον άλλον, δεύτερη, τρίτη θα το καταλάβει. Και έτσι κατεβαίνουμε αύριο, όπως είπαμε, ως ο μοναδικός συνδυασμός για την διεκδίκηση της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων. Εκείνο που θέλω να τονίσω ότι εμείς δεν κάναμε κανένα διαχωρισμό το 2017. Όταν το αποτέλεσμα των εκλογών ήταν 42 σωματεία υπέρ του συνδυασμού επανεκκίνησης συνδύασης του αργολικού ποδοσφαίρου και υπέρ 29 απέναντί μας. Φτάσαμε στη Γενική Συνέλευση του 2021-22 Ιουνίου, ημερομηνία σαν την αυριανή σημαδιακή, ίσως το 22 είναι και το τυχερό μας νούμερο, να είναι 62-11, 62 υπέρ μας, 11 κατά. Και φτάνουμε τώρα, 22 Ιουνίου του 2021, να μην υπάρχει αντίπαλος συνδυασμός. Εμείς πραγματικά τα σωματεία αυτά που ήταν απέναντί μας θα τα αγκαλιάσουμε, θα τα πάρουμε μαζί μας, να συνεχίσουμε για το αργολικό ποδόσφαιρο, για το καλό του αργολικού ποδοσφαίρου και να συνεχίζουμε μαζί τους εκ νέου πάλι την επανεκκίνηση του αργολικού ποδοσφαίρου. Θέλω να πω κάτι. Προεκλογικά μιλούσαμε στο προεκλογικό μας πρόγραμμα το 2017 με το τρίπτυχο το εξής. Πρώτον, να γίνουν νέα γήπεδα ή να βελτιωθούν τα υφιστάμενα γήπεδα, να γίνουν σχολές προπονητών, που από προπονητές ήμασταν πάρα πολύ πίσω ως Ένωση, και ακαδημίες. Εμείς καταφέραμε, δεν μπορώ να σας πω για τα πεπραγμένα, γιατί από τα πεπραγμένα που έχουμε κάνει θα μιλάμε 3 ώρες εδώ και ξέρω ότι πρέπει να είναι σύντομη η συνέντευξη. Καταφέραμε και εντάξαμε στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων προϋπολογισμού 4,5 εκατομμύρια το ενωσιακό μας γήπεδο στην Τυρίνθα. Έχουμε αγοράσει 23 στρέμματα το 19. Αυτό είχε κολλήσει, τώρα ξεκολλάει και με ενέργειες του Περιφερειάρχη του κυρίου Νίκα. Κάποιοι πίστευαν ότι έπρεπε να κολλήσουν τα αυτά. Έχουμε άλλα 22 γήπεδα, τα οποία είναι άλλα προχωρούν και άλλα έχουν δημοκρατηθεί. Σας είπα ότι ο προϋπολογισμός είναι 4,5 εκατομμύρια. Αυτά είναι κονδύλια τα οποία τα εξασφαλίσαμε την προηγούμενη Περιφερειακή Αρχή όταν άνοιξε και το πρώτο πρόγραμμα το αθλητικό το 2017 και ήμασταν η πρώτη Ένωση και η πρώτη Περιφέρεια που το κάναμε αυτό. Εγώ πραγματικά θα δώσω το χέρι σε όποιον απέναντί μου τη στιγμή αυτή που είναι στην Περιφέρεια φέρει ένα νέο ευρώ και να πει ναι για το ποδόσφαιρο, ναι για τον αθλητισμό. Εμείς δεν είμαστε άτομοι που θα λιδωρήσουμε και θα λασπολογήσουμε. Είμαστε άτομα, άνθρωποι και εγώ και τα παιδιά της Ένωσης που θα τους αγκαλιάσουμε και θα τους πούμε ναι, ευχαριστούμε, βάλτε χρήματα για τον αθλητισμό. Το δεύτερο πράγμα ήταν οι προπονητές. Προπονητές δεν υπήρχαν. Σε συνεργασία με την Τεχνική Επιτροπή της ΕΠΟ και με το Σύνδεσμο Προπονητών και της Ένωσης, κάναμε 3 σχολές, κάναμε το ΕΦΑΝΤΕ, το ΕΦΑΣΕ, το ΕΦΑΒΙΤΑ και είχαμε προγραμματίσει να κάνουμε και το ΕΦΑΣΕ και το ΕΦΑΑΛΦΑ λόγω της πανδημίας, είναι σε αναστολή. Ευελπιστούμε και αυτές τις σχολές να γίνουν από τη στιγμή που θα γίνει αναστολή των μέτρων. Και το τελευταίο και βασικό είναι οι ακαδημίες. Αν δεν έχεις ακαδημίες, δεν έχεις ποδόσφαιρο. Εγώ χαίρομαι τα παιδιά, τα πιτσιρίκια, στα γήπεδα. Πολλά από αυτά θα κοινωνικοποιηθούν, θα κάνουν δυνατές και στενές φιλίες, σχέσεις με τους συναθλητές τους και λίγοι θα γίνουν πρωταθλητές. Άρα,
Αυτό που θέλουμε όλοι μας είναι τα παιδιά να βρίσκονται στα γήπεδα για το καλό τους, για την υγεία τους και μακριά από κάποιες ουσίες οι οποίες κάνουν κακό στα παιδιά αυτά. Και θέλω εδώ πραγματικά να πω στους γονείς υπομονή και μην αγχώνουν τα παιδιά. Ο καθένας από αυτά τα παιδιά θα βρει το δρόμο του. Αρκεί να δουλέψει σωστά, μεθοδικά, γιατί όπως σας είπα υπάρχουν προπονητές πλέον, μορφωμένοι, που έχουν τελειώσει τις σχολές και θα προσπαθήσουμε να ανεβάσουμε ακόμα το επίπεδο της των προπονητών. Διαιτησία. Έχουμε κάνει 6 σχολές διαιτητών τα τελευταία 4 χρόνια. Έχουμε διαιτητές σε ανώτατες κατηγορίες, διαιτητές που ακολουθούν από πίσω και είμαστε δίπλα τους και τους βοηθάμε. Και θέλω να ευχαριστήσω εδώ και την Επιτροπή, την Κεντρική Επιτροπή, την Επιτροπή Διαιτησίας της Ψαργολίδας, που συνεργασία με την Κεντρική Επιτροπή υπάρχει μια καυτή συνεργασία και όλα προχωρούν όμορφα και ωραία. Θέλω να ευχαριστήσω τα παιδιά του Συμβουλίου, αυτούς που θα συνεχίσουν μαζί μας και αυτούς που για λόγους εγκατέλειψαν, όχι εγκατέλειψαν, για λόγους προσωπικούς, γιατί κάναμε μια τετραετία γόνιμη, παραγωγική, δουλέψαμε μεθοδικά, συστηματικά. Και όπως σας είπα, θέλουμε το ποδόσφαιρο να ανέβει επίπεδο στην Αργολίδα και οι ομάδες αυτές οι οποίες στη στιγμή αυτή δεν εκπροσωπούνται, δεν εκπροσωπούνται πραγματικά, να έρθουν μαζί μας, γιατί κανένας δεν περισσεύει. Όλους θέλουμε δίπλα μας. Και θέλω κλείνοντας να πω κάποια, να κάνω ένα σχόλιο. Το 2009, όταν κατέβηκα εγώ πρώτη φορά στην Ένωση Ποδοσφαιρικού Σωματείων Αργολίδας υποψήφιος, ήμουν αντινομάτης. Το 2013, όταν κατέβηκα για δεύτερη φορά, ήμουν περιφερειακός σύμβουλος και κατέβηκα απέναντι σε δύο αντιπεριφερειάρχες. Δεν θα ονομάσω, ξέρουν και τα παιδιά είναι φίλοι μου. Το 2017, όταν κατέβηκα όπως υποψήφιος πρόεδρος, ήμουν αντιπεριφερειάρχης. Τι θέλω να πω εδώ, ότι εμένανε, εγώ μπήκα στην πολιτική νωρίτερα από το ποδόσφαιρο. Άρα το ποδόσφαιρο εμένα δεν θα μου δώσει κάποιες φιλοδοξίες που λένε κάποιοι. Εγώ πραγματικά προτείνω σε αυτούς που πέταξαν την ασπίδα να ήταν υποψήφιοι και να εκπροσωπήσουν έστω και αυτά τα λιγοστά σωματεία που τους έχουν μείνει και να μην τα αφήνουν τα σωματεία αυτά έρμεα της τύχης του καθενός. Και πάλι τονίζω, τα σωματεία αυτά τα θέλουμε δίπλα μας για να συνεχίσουμε την επανεκκίνηση του αργολικού ποδοσφαίρου και σας λέω πάλι, δεν περισσεύει κανένας σε αυτό που πάμε να κάνουμε. Θέλω να ευχηθώ σε όλα τα παιδιά που θα είναι αύριο υποψήφιοι καλή επιτυχία στις εκλογές και όλοι μαζί με μεθοδικότητα, οργάνωση και σύστημα θα δουλέψουμε να πάμε το αργολικό ποδόσφαιρο εκεί που το αξίζει πιο ψηλά. Έχουμε ξεκινήσει, η επανεκκίνηση έχει αρχίσει, θα συνεχιστεί μέχρι να φτάσει στο τέλος της.